Κώστας Μαμαλάκης, ιστορικός ερευνητής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Μαμαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ναι, γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Μαμαλάκη για τον ματωμένο Αύγουστο του 1944, που οι υποπτευόμενοι Γερμανοί για την αποχώρησή τους υπολογίζοντας έχουν περάσει σε μια σειρά από εγκλήματα. Κύριε Μαμαλάκη, έχει το λόγο. Είναι 79 χρόνια φέτος που συμπληρώνονται από αυτό τον αιματηρό μήνα. Οι Γερμανοί φρόντιζαν συχνά να μας θυμίζουν πως με τάξη, έτσι, με χαρακτηριστική γερμανική τάξη, χτυπούν πιθανούς στόχους ακόμα και για προληπτικούς λόγους. Και βεβαίως το άχτι τους το βγάζουν σε αθώους πολίτες, εφαρμόζοντας αυτό το δόγμα της συλλογικής ευθύνης. Έτσι, χτυπούν τιμωρητικά σε πάμπολες περιπτώσεις, ενώ μπορεί ο στόχος να ήταν καθαρά στρατιωτικός, ο οποίος διέπραξε κάτι. Αυτοί εκδικούνται πολίτες. Είναι η εύκολη λύση που εφαρμόζει ο γερμανικός τακτικός στρατός για να τρομάξει και για να παραδειγματίσει. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1944 οι Γερμανοί γνωρίζουν ήδη προμηνών ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουν να μαζεύουν τα πράγματά τους και να συρρυκνώνονται και να αποχωρούν. Αυτό γίνεται με μια απόλυτη τάξη. Έτσι, γι' αυτό και αναχώρησαν, ας πούμε, αποχώρησαν από το Λασίθι, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο τον Οκτώβριο του 1944. Συνεπώς από τον Αύγουστο που ετοιμάζονται να κατευθυνθούν προς τα Χανιά, πιθανούς στόχους που υπολογίζουν ότι θα τους χτυπήσουν κατά την όδευσή τους προς τα δυτικά, τους χτυπούν εκδικητικά, όπως είναι ο λόγο κληρική λάδα του Αμαρίου, που χτυπούν χωριά στο Ψιλωρίτη και στο Κέδρος. Αυτές οι δύο πλαγιές σχηματίζουν την επαρχία Αμαρίου και βεβαίως και χωριά του Αγίου Βασιλείου. Έχουμε εκτελέσεις εκεί ή και όλο αυτό το χωριό? Έχουν μια τακτική λαϊλασίας, εμπρισμού, ανατίναξης κατοικιών, λαφυραγωγίας φυσικά και εκτελέσεως κατοίκων. Είναι μια πάγια τακτική, περικυκλώνουν το χωριό πρωί-πρωί, από την προηγούμενη μέρα ίσως αυτοί έχουν πάρει θέσεις, έτσι, μάχες γύρω από την περιοχή και ό,τι κινείται το πυροβολούν, το σκοτώνουν και προχωρούν. Αυτό λοιπόν το έκαναν στο Μυλοπόταμο, ας το πούμε, έτσι, χτύπησαν. Τα ανόγια τα έκαψαν, τα λαφυραγώγησαν και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Το έχουν κάνει προηγούμενα έτη στα Βορίζα, σε διάφορα μέρη. Κρύα βρύση. Την επαρχία Αυγιάνου. Μιλάμε για μια τακτική, ας το πούμε, που την ξέρουμε και από την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να χτυπούν αυτά τα μέρη. Έχουν ανάγκη πάντοτε να έχουν ένα πρόσχημα και μια αφορμή. Για να δούμε λίγο, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, όταν λέμε ότι ξεκινάει η αποχώρηση, γίνεται συντεταγμένα, δηλαδή καθώς φεύγουν, ας πούμε, από τον ομόλα Σιθίου, δεν μένει τίποτα γερμανικό πίσω? Όταν αναχώρησαν, που αυτό είναι τον Οκτώβρη του 1944, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Χανιά εκενώνονται από στρατεύματα τα οποία φεύγουν με φάλαγγες. Γερμανοϊταλικά στρατεύματα λοιπόν φεύγουν από αυτές τις τρεις περιφέρειες, έτσι, οι εναπομείνοντας Ιταλία δηλαδή και ο γερμανικός στρατός, και οδεύουν προς τα Χανιά, όπου στα βόρεια των Χανίων καθίζουν μέχρι και τον Μάιο του 1945. Σε αυτή τους τη διαδρομή λοιπόν του Οκτώβρη, καταρχήν να πούμε ότι ανατινάσουν γέφυρες. Έχουν χαλάσει καταπληκτικά γεφύρια της Κρήτης. Έχουν ανατινάξει λιμάνια. Το λιμάνι του Ηρακλείου τυλίτωσε στο παραπέντε, διότι μισθώθηκε, πληρώθηκε κάποιος εκεί διοικητής και απέφυγε την ανατίναξη. Αφήνουν πίσω τους καμένη γη και μήνες πριν, τον Αύγουστο, εκτελούν κόσμο και λαό στις περιοχές από όπου αναμένουν να χτυπηθούν. Όπου δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, υπήρχαν πυρήνες και αντιστασιακή δράση ενδεχομένως. Ακριβώς. Έβρισκαν μια αφορμή για να δικαιολογείται, γιατί πάντα προέβαιναν έτσι σε μια τακτική, επειδή και επειδή και ξανά επειδή και γι' αυτό. Στην περίπτωση αυτή έκαναν μια αναφορά για την επαγωγή του Κράιπε, αλλά αυτό είναι ένα σκέρτζο γερμανικό. Ο Κράιπε είχε απαχθεί ήδη από τον Απρίλιο, έτσι, του
μήνα και οι Γερμανοί συνήθως τιμωρούν την επόμενη μέρα το πρωί, δεν αφήνουν 5 μήνες ή 4 να περάσουν. Ήταν ένα πρόσχημα για να... Δεν μπορούσαν να παραδεχτούν ότι αποχωρούμε και γι' αυτό χτυπούμε. Πώς λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της αποχώρησης, έτσι, που φεύγουν συντεταγμένα, δεν αφήνουν πίσω τους τίποτα γερμανικό, πώς λειτουργήσαν με όσους είχαν συνεργαστεί με το σύλλογο, ας πούμε, τους εγχώριους? Έχουμε περιπτώσεις δοσυλλόγων της Ανατολικής Κρήτης που μετακινούνται προς το Ηράκλειο. Συνεπώς, επειδή η Ανατολική Κρήτη υπαγόταν σε Ιταλική διοίκηση, άρα ας πούμε, οι άνθρωποι του, οι ρουφιάνοι της περιοχής ήταν των Ιταλών, έρχονται στη γερμανική ζώνη και μεταπηδούν στους Γερμανούς. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που πρόλαβαν οι μυστικές υπηρεσίες, οι δικές μας, και τους εκτέλεσαν στα ορεινά, αφού τους ανέκριναν. Έχουν περιπτώσεις ανθρώπων που ακολούθησαν τα γερμανικά στρατεύματα μέχρι και τη Δυτική Κρήτη αργότερα, και από εκεί δοκίμασαν να ανέβουν Αθήνα και να φύγουν ακόμα και μέχρι τη Γερμανία. Είναι ενδεικτικό η περίπτωση της ομάδας Σούμπερτ που έφυγαν, ας πούμε, και πήγαν στην Μακεδονία. Η ομάδα Σούμπερτ είχε φύγει από πιο νωρίς, από πολύ πιο νωρίς, διότι είχε στενέψει η κατάσταση λόγω της δικιάς τους ασυδοσίας. Ενόχλησαν και τους Γερμανούς, το παράκαναν δηλαδή. Οπότε τους μεταφέρανε απάνω προκειμένου να ησυχάσουν εδώ οι Γερμανοί. Τη δουλειά τους την είχαν κάνει όμως. Οπότε μέσω Αθηνών μετακινήθηκαν στη Μακεδονία, εκεί ξαναοργανώθηκαν, ενώθηκαν εκεί με άλλες ομάδες φιλογερμανικές. Και τα έκαναν και εκεί λίμπα, μέχρι που αναγκάστηκαν να κρυφά να διασχίσουν τη Ιουγκοσλαβία και να αναχωρήσουν στα προσφυλή τους, ας το πούμε, εδάφη Έλληνες, έτσι, το γερμανικό έδαφος, όπου εκεί πάλι στρίμωξαν τα πράγματα, γιατί η Γερμανία έπεσε και ήταν κάτω από αμερικανική και ρώσικη κατοχή, και κάποιοι εντοπίστηκαν, κάποιοι παρέμειναν και επιβίωσαν. Η συζήτηση τώρα για το ποιος ευθύνεται για αυτές τις καταστροφές είναι μεγάλη, είναι διαχρονική, αν δηλαδή πρέπει να επιτεθούν ευθύνες στον τακτικό γερμανικό στρατό ή αν η Ναζί, ας πούμε, το ιδεολογικό κομμάτι, έκανε την ζημιά. Σε αυτό πώς τοποθετούμαστε? Κάνουμε ένα λάθος στις ομιλίες μας, και είναι αυτές οι ομιλίες των δασκάλων και των καθηγητών που ρητορεύουν και οι Ναζί και οι Ναζί. Ξέρουμε πολύ καλά τι ήταν οι Ναζί και δεν χρειάζεται να το θυμίζουμε κάθε φορά. Τη Γερμανία την βολεύει να λέμε ότι οι Ναζί έκαναν τα εγκλήματα. Ναι, οι Ναζί ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αυτοί που διέπραξαν τα εγκλήματα ήταν το γερμανικό κράτος σύσσωμο, δηλαδή ο γερμανικός στρατός, αποκαλούμενος στα γερμανικά Wehrmacht, είναι αυτοί που κατέκαυσαν και εγκλημάτισαν στα διάφορα μέρη του κόσμου, όχι μεμονωμένα κομματικά στελέχη. Εάν στην ομιλία σου λες ότι οι Ναζί κατέκαψαν τον Ψιλορίτη, ας το πούμε, είναι σαν να λες ότι κάποιοι συγκεκριμένοι κομματικοί άνθρωποι του Τρίτου Ράιχ έκαναν το κακό. Όχι. Οι διαταγές έβγαιναν από το επίσημο γερμανικό κράτος και εφαρμοζόταν από το γερμανικό στράτευμα, δηλαδή τη Wehrmacht. Τώρα, όλο αυτό που μας περιγράφεται, κύριε Μαλάκη, είναι ένα αποτύπωμα, ένα πολύ σκοτεινό αποτύπωμα εκείνης της περίοδου από τον κατακτητή. 79 χρόνια μετά υπάρχουν κομματίδια τα οποία έχουν ναζιστικό πρόσωπο. Μέχρι πρότιμος είχαμε την Χρυσή Αυγή, αλλά οι οπαδοί και καλυμμένα πάλι υπάρχουν. Πού πιστεύετε ότι έχει γίνει το λάθος, και ενώ η Γερμανία, η Wehrmacht, ας πούμε, έκανε τόσα εγκλήματα και τέτοιου μεγέθους εγκλήματα στον τόπο μας, τι φταίει, ας πούμε, και η μνήμη δεν τονώθηκε με τον ανάλογο τρόπο, προκειμένου να μην έχουμε τέτοια ναζιστικά μορφώματα και να επιβιώνουν στην Ελλάδα? Καταρχήν, σε αυτές τις ομάδες, επειδή έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους από πολύ πριν εμφανιστούν ως κόμμα, σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ διαβασμένοι. Δηλαδή δεν αγνοούν την ιστορία. Απλά υποστηρίζουν αυτά που έκανε το Τρίτο Ράιχ. Ξέραν και ξέρουν με κάθε λεπτομέρεια τους θαλάμους αερίων και τις τακτικές εξόντωσης. Είναι θαυμαστές αυτής της μεθόδου και αυτής της μεθόδευσης. Βεβαίως υπάρχουν οπαδοί ακόλουθοι που πραγματικά αγνοούν. Αλλά τα στελέχη, πολύ πριν δημιουργηθούν οι Χρυσές Αυγές και όλα αυτά, έτσι, ως φορείς και ως
εκδότες περιοδικών ξέραν, γιατί διαβάζουν πάρα πολύ καλά και θαυμάζουν αυτά τα σε εισαγωγικά χάλια που δημιουργήθηκαν και είναι η ντροπή της ανθρωπότητας στον 20ο αιώνα. Όσο αφορά στη μνήμη μας, έχουμε ρηχή μνήμη χωρίς καμία δικαιολογία. Δεν έχουμε δικαιολογία και άλλοι λαοί έχουν πολλά γεγονότα συμπυκνωμένα στη ράχη τους και δεν ξεχνούν. Οι Εβραίοι δεν ξεχνούν, οι Αρμένοι δεν ξεχνούν, εμείς ξεχνάμε. Μας βολεύει ίσως το τραλαλά, το επιφανειακό, το επιδερμικό. Μπήκαμε και σε εμφύλιο πόλεμο, δεν αποτελεί άλοθη, αλλά μας βολεύει αυτό και βόλεψε και αυτούς. Διότι αντί να ασχοληθούμε με αυτά που έπρεπε να ασχοληθούμε πραγματικά, βγάλαμε τα μάτια μας μεταξύ μας, χωρίς να μας φταίνε άλλοι. Απλά το λέμε ότι πάλι άλλοι μας φταίνε και όχι εμείς, γιατί μας αρέσει πάντα να μην φταίνε ποτέ εμείς. Χάσαμε χρόνο σε μια απόλυτη σιγή που τηρήσαμε επίσημα ως έθνος, έτσι, όχι μόνο ως κράτος, την περίοδο που γέμισε η Γερμανία εργάτες από ανάγκη. Τότε λοιπόν κανείς δεν μιλούσε. Δηλαδή τη δεκαετία του 60 και 70, ποιος Έλληνας ήξερε εκτός τους ντόπιους το δίστομο, ποιος ήξερε το κομμένο, ποιος ήξερε το χορτιάτι. Κανείς. Γιατί όλοι ήταν ευχαριστημένοι που δούλευαν στη Γερμανία, ερχόταν με μια ωραία Mercedes, ένα ωραίο κουστούμι κρεμασμένο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, και όλη η κουβέντα ήταν ένας έπαινος για το ασφαλιστικό, το υπέροχο σύστημα της πρόνοιας του γερμανικού κράτους. Τι κάνουμε λοιπόν, είμαστε αποσπασματικοί και ασόβαροι. Το ίδιο που κάνουμε και με τα Ελγίνια και με όλα. Δεν μιλήσαμε, δεν καταγράψαμε τις χρονιές που έπρεπε να σκύψουμε και με κάθε λεπτομέρεια να καταγράψουμε το κακό που συνέβη. Τα ανακαλύπτουμε τώρα που δεν υπάρχουν και πολύ αυτόπτες μάρτυρες. Δυστυχώς. Έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. Επειδή έχετε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, υπήρξαν σε αυτή την περίοδο υπήρξαν πάρα πολλοί γερμανοτραφείς άνθρωποι. Το λέω τώρα αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έζησε τις θηριωδίες τις ναζιστικές στην Ελλάδα, που είδε αυτά τα ιδιαιχθή εγκλήματα, να υποστηρίζει δεν ξέρω σε ποια βάση το εθνικό συμφέρον μέσα από αυτό μέσα από αυτά τα μορφώματα. Εσείς ξέρετε και πριν να γίνουν αυτές τις θηριωδίες ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γερμανοτραφείς, είχαν ένα τέτοιο φρόνημα ως προς και στην γεωπολιτική κατεύθυνση, όμως όταν είδαν ότι το εθνικό συμφέρον έρχεται σε κόντρα με την γερμανική επιρροή, πήραν άλλη στάση, έτσι δεν είναι? Αυτό έχει να κάνει με το πόσο βαθιά θέλει κανείς να δουλέψει τη σκέψη του. Είναι κατανοητό ότι στο Μεσοπόλεμο οι άνθρωποι μπορούσαν εύκολα να μπερδευτούν ακόμα και με το φασισμό στην Ιταλία. Έτσι, εμείς πολύ πριν δεχτούμε την επίθεση των Ιταλών το 1940, εάν ακούγαμε τι γίνεται στην Ιταλία, ακούγαμε για ένα σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο έχει κάνει μια μεγάλη πορεία προς τη Ρώμη, εργατικό κόμμα, βάζει μπροστά τα τρακτέρ. Είναι εύκολο δηλαδή να μπερδευτείς εκείνη την περίοδο και να λατρεύσεις μια χώρα η οποία κάνει βαθιές τομές. Έτσι. Εδώ ο ίδιος ο Χίτλερ ζήλευε τον Μουσολίνη στην αρχή, έτσι, ως ηγέτη μιας κοσμοθεωρίας κλπ. Όταν όμως όλα αυτά συγκρουστούν με τον τόπο σου και δεις ότι κάτι άλλο είναι πίσω από αυτό, εκεί οφείλεις να πεις κάποιο λάθος έκανα. Δεν έχουν όλη τη δύναμη να το κάνουν αυτό. Θυμάστε μια περίοδο που μια ομάδα Ελλήνων που ήταν προς την πλευρά της Ρωσίας προσκολλημένη και ο Θεός ήταν ο Στάλιν και η Σοβιετική Ένωση ήταν ο δεύτερος Θεός, έφτασε σημείο να φτάσουν εδώ αυτά τα υλικά του Τσέρνομπιλ, ας το πούμε, μέσω της ατμόσφαιρας και το αρνιόταν. Ήταν αρνητές. Δηλαδή δεν δέχονται την αλήθεια και την πραγματικότητα κάποιοι άνθρωποι. Τότε μας έλεγαν ότι είναι προϊόν της καπιταλιστικής προπαγάνδας αυτή η φήμη περί ραδιενέργειας κλπ.
Πολύ σωστό το παράδειγμα και είναι διαχρονικό όμως. Ακόμα υπάρχει αυτό, γιατί ενώ η ανθρωπότητα κατακρίνει την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, όσοι είναι φιλοπροσκύμενοι προς τη Ρωσία βρίσκουν τρόπο να δικαιολογήσουν ως αυτοδικία αυτό που γίνεται. Κύριε Μαμαλάκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε και αυτή την ψηλάφιση της μνήμης που θεωρώ ότι βοηθάει να μην επαναληφθούν τα ίδια εγκλήματα. Σας ευχαριστώ με πολύ. Καλό. Με το καλό. Γεια σας.